Οδικό χάρτη που οδηγεί την Ελλάδα στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και που θα έχει στη φαρέτρα του τα όπλα του Ταμείου Ανάκαμψης, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση Πισαρίδη, το τελικό κείμενο της οποίας παρουσιάστηκε τη Δευτέρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ένας επενδυτικός προορισμός χαμηλού κόστους, αλλά μια χώρα ανταγωνιστική όχι ως προς το κόστος εργασίας, αλλά ως προς τη φορολογία, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, τη λειτουργία του κράτους, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των θεσμών. Νομίζω ότι η έκθεση δεν διακατέχεται από κάποια διάθεση καλοπισμού ή εξιδανίκευση της κατάστασης, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σε τέτοια κείμενα. Δεν μασάει δηλαδή τα λόγια της για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προκλήσεις που προκαλεί η νέα παγκόσμια ύφεση, αλλά και τις προκλήσεις που σκληροδότησε η κρίση χρέους της τελευταίας δεκαετίας. Βασικοί στόχοι κατά τη διαδικασία σύγκλησης κυρίως είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, κυρίως μέσω της κοινωνικής κινητικότητας και της αναβάθμισης των ευκαιριών για τα περισσότερα αδύναμα νοικοκυριά και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το πρόγραμμα δράσεων που προτείνουμε συμβάλλει με την τεχνολογική αναβάθμιση της Ελλάδας με ψηφιακές υποδομές και με μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές εξωστρεφείς εταιρείες. Θα προκαλέσει επίσης αύξηση της απασχόλησης τόσο μέσω της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υπό αποσχολούμενων ομάδων πληθυσμού όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης, η έκθεση Πισαρίδη δεν είναι ούτε κυβερνητικό πρόγραμμα ούτε πολιτικό κείμενο, αλλά ανεξάρτητη οικονομική έκθεση και κείμενο αναφοράς, το οποίο θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο.